Απαντώντας στο κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή αποκαλυπτικό δημοσίευμα αναφορικά με τα fake news στην ιστορία της μικρής Μαρίας στον Εύρο, ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Τζανακόπουλος υποστήριξε χαρακτηριστικά μέσα από την τηλεόραση του Sky πως δεν υπάρχει λόγος να ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συγγνώμη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρξε μια είδηση η οποία έκανε το γύρο του κόσμου από διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι έγκυρα κατά κύριο λόγο, και από εκεί και πέρα δεν το έγραψε μόνο το Spiegel, γράφτηκε στη συνέχεια και από άλλα μέσα ενημέρωσης διεθνούς εμβέλειας που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Για ποιο λόγο να ζητήσουμε συγγνώμη? Υπήρξε μία είδηση η οποία διαψεύεται έκανε, πια τα γεγονότα όπως φαίνεται. Έκανε διγύρω του κόσμου από διεθνή μέσα ενημέρωσης τα οποία είναι έγκυρα κατά κύριο λόγο. Και από στο Spiegel αναφέρεστε. Ναι, και από εκεί και πέρα, ναι, δεν το έγραψε μόνο το Spiegel, γράφτηκε στη συνέχεια και από άλλα μέσα ενημέρωσης διεθνούς εμβέλειας και που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, εν πάση περιπτώσει, την εγκυρότητά τους, και δεν υπήρχε, από ό,τι καταλαβαίνω, κάποια σκοπιμότητα ούτε από το Spiegel ούτε από τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν την είδηση. Και από εκεί και πέρα, εμείς ζητήσαμε εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με το ζήτημα. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο ωστόσο υπάρχει και είναι πραγματικό, είναι ότι για αρκετές μέρες οι άνθρωποι αυτοί έμειναν επί ελληνικού εδάφους χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης και χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν αίτημα ασύλου, παρά το γεγονός ότι αυτά αποτελούν ρυθμίσεις αναγκαστικού δικαίου που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Τις δηλώσεις Τζανακόπουλου στηρίζει και ο συντονιστής Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Εύρου, Γιώργος Λιανίδης, ο οποίος αναφέρει στην κάμερα της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης ότι πρώτα ο κύριος Μηταράκης θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, καθώς αυτός βεβαίωσε το θάνατο της μικρής Μαρίας στα τηλεοπτικά μέσα. Εκείνη την περίοδο είχε κάνει δήλωση για το συγκεκριμένο περιστατικό και ο υπεύθυνος, ο αρμόδιος Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Μηταράκης. Εγώ λοιπόν θα σας θυμίσω με ένα ηχητικό το οποίο έχω εδώ, τι ακριβώς είχε πει τότε όταν ήταν σε εξέλιξη εκείνη η ιστορία. Ακούστε το, και αν ο κύριος Μηταράκης μετά από αυτά που δήλωσε οφείλει και θέλει να ζητήσει συγγνώμη πρώτος, μετά να δούμε αν πρέπει να ζητήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε το. Τι προκύπτει από τις καταθέσεις? Ότι ένα παιδί 5 χρονών έχασε τη ζωή του σε τουρκικό έδαφος και αυτό είναι πραγματικά δυσάρεστο, θα κινηθούμε μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθρού Ημισελήνου ώστε να μπορέσει να βρεθεί το σώμα του παιδιού στην τουρκική νησίδα και να έρθει να ταφθεί με αξιοπρέπεια από την οικογένειά της. Οπότε τι καταλαβαίνουμε? Καταλαβαίνουμε τουλάχιστον ότι η επίσημη κυβέρνηση αποδέχθηκε την ύπαρξη αυτού του περιστατικού. Επιπρόσθετα, ο κύριος Λιανίδης αναφέρει χαρακτηριστικά πως η κυβέρνηση, για να ρίξει την καυτή πατάτα στην κερκίδα, φρόντισε εκ των προτέρων να χρησιμοποιήσει την Ελλάς, η οποία, όπως υποστηρίζει, είναι αναρμόδια, να δηλώσει ότι το περιστατικό έλαβε χώρα σε τουρκικό έδαφος και όχι ελληνικό. Η κυβέρνηση, και προκειμένου να πετάξει την καυτή πατάτα στην κερκίδα, εκ των προτέρων φρόντισε να χρησιμοποιήσει καταρχήν την Ελλάς, την ελληνική αστυνομία, η οποία είναι αναρμόδια να δηλώσει ότι το περιστατικό έλαβε χώρα σε τουρκικό έδαφος και όχι ελληνικό. Θυμάστε ότι με λίγες μέρες μετά ο κύριος Θεοδωρικάκος βγήκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης περιφέροντας ένα έγγραφο του ΓΕΣ, το οποίο θεωρητικά στην αρχή έλεγε ότι είναι όντως τουρκικό έδαφος, αλλά δυστυχώς για αυτόν το έγγραφο αυτό πιστοποιούσε την πραγματικότητα, ότι δηλαδή η συγκεκριμένη βραχονησίδα νησίδα ήταν 95% ελληνικής κυριότητας και 5% τουρκικής. Και αυτό προέκυψε από επίσημη ενημέρωση την οποία έκανε εγγράφος η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, η οποία είναι η μόνη αρμόδια για αυτά τα ζητήματα στην περιοχή, γιατί ξέρετε ότι είναι σύνορα, είναι στρατοκρατούμενη περιοχή και δεν μπορεί λοιπόν αναφορικά με την κυριότητα να παίρνει την ευθύνη να μιλάει κανένας άλλος πλην της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Παράλληλα, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος χαρακτήρισε αντίθετο με τη διεθνή νομιμότητα το φράχτη στον Εύρο, κάνοντας λόγο για υποκρισία από πλευράς της κυβέρνησης ως προς την επέκταση του φράχτη για τον έλεγχο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε πως ο φράχτης είναι μέσα από τα ελληνικά σύνορα. Ο φράχτης είναι μέσα από τα ελληνικά σύνορα. Ωραία. Ξέρετε ότι αν κάποιος βρεθεί στο φράχτη και σταματήσει,
θα βρίσκεται επί ελληνικού εδάφους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό με βάση το διεθνές δίκαιο? Ότι θα πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα να κάνει αίτημα ασύλου διαφορετικά, το να επιστραφεί. Καλά, δεν μπορεί να φτιαχτεί μέσα στα τουρκικά σύνορα. Λογικό δεν είναι. Δεν είπα μέσα στα τουρκικά σύνορα. Ούτε στη μέση του ποταμιού μπορεί να φτιαχτεί. Είναι υποκρισία. Είναι υποκρισία. Και παραβιάζει και ο φράχτης τη διεθνή νομιμότητα. Μάλιστα. Το πρόβλημα το προσφυγικό δεν λύνεται με φράχτες. Λύνεται με έναν τρόπο όπου θα σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, θα έχουμε σοβαρές διαδικασίες για το άσυλο, δεν θα παραβιάζουμε τη διεθνή νομιμότητα και σας ξαναλέω ότι αυτό είναι ζήτημα που ενισχύει το διπλωματικό κεφάλαιο. Αναφορικά με τις δηλώσεις της Τζανακόπουλου ότι ο φράχτης παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα, ο κύριος Λιανίδης αναφέρει ότι ο κύριος Τζανακόπουλος δεν είπε ακριβώς αυτό και διευκρίνησε ότι κράτησε την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή θα πρέπει να εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο σε ορισμένες περιπτώσεις. Και συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι φανερό ότι προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα και να αποπροσανατολίσει τους πολίτες από τα θέματα της καθημερινότητας. Ο κύριος Τζανακόπουλος, εκείνο το οποίο είπε και είναι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με το προσφυγικό, είναι ότι πρέπει να εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και η Ελλάδα, μέχρι εκεί που έχει κάποιες δεσμεύσεις από τις διεθνείς συνθήκες, πρέπει να τις αναλαμβάνει και να είναι συνεπής με τις δεσμεύσεις. Αλλά εγώ, εν ώψη του γεγονότος ότι αυτό το ζήτημα με τη συγγνώμη, την περίφημη του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τεθεί εδώ και καιρό, βέβαια κατανοητό για ποιο λόγο γίνεται. Γίνεται στα πλαίσια προσπάθειας αλλαγής της ατζέντας, ο κόσμος να ασχολείται με περιστατικά αυτού του είδους και να μην ασχολείται με την καθημερινότητά του, με την ακρίβεια που τον καταδυναστεύει, που τον έχει ισοπεδώσει και με το γεγονός ότι δεν μπορεί να βγάλει ούτε το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα.